Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε και στο σύλλογο λοιπόν Μακεδνός που είναι εκεί ο Θωμάς Μόσχος αυτή τη φορά μαζί μας. Θωμά, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα και στο καλημέρα, Θωμά. Από όλους τους φίλους ακούμε εδώ και βλέπουμε και μας στέλνουν και φωτογραφικό υλικό. Είναι πολύ πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Ναι, είναι πάνω από 100 αυτοκίνητα είμαστε. Έχουμε παρκάρει τώρα, για να καταλάβετε τώρα, όπως ξέρετε, τα σύνορα έχουμε κλείσει εδώ μπροστά το κόμβο όλων των σύνορων και φτάνει μέχρι τη γέφυρα πάνω που βγαίνει από την αερογέφυρα. Για αυτούς που ξέρουν από κρυσταλλοπηγή. Βλέπω πάντως τις φωτογραφίες που μας στέλνουν από κρυσταλλοπηγή με πολύ χιόνι και κάτω στο έδαφος. Έχει και χιόνι εδώ κάτω, ψιλοχιονίζει κάπως και από τον αέρα, όχι χιονίζει κάπως. Φτάνει ο αέρας. Ναι. Εντάξει, δεν μας πτωούν οι καιρικές συνθήκες. Φαντάζομαι ότι αν ήταν και καλύτερες θα είχε ίσως και ακόμη περισσότερο κόσμο. Φαίνεται ότι σήμερα το πήραν πολύ ζεστά οι άνθρωποι πάντως. Κοίταξε Χρήστο, δεν είναι ότι το πήραν ζεστά. Έχει αρχίσει αγανάξει και βαράει κόκκινο. Γιατί νομίζω οι καιρικές συνθήκες στους αγώνες δεν παίζουν τόσο ρόλο, από την άποψη ότι αν αναλογιστούμε ότι το 40-10 χρόνια πολεμούσαν στα βουνά, στο γράμμο, με πολύ χειρότερες συνθήκες από εμάς. Μία μέρα και μια ώρα για εμάς δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Είναι η κύριε Θωμά και οι συνάδελφοί σας από Πρέσπες, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι από Πρέσπες, είναι από Αμίντεο. Είναι και από Αμίντεο. Ναι, είναι και ο Αγροτικός Σύλλογος Αμίντεο εδώ πέρα. Εκεί με τη δυναμική την πρόεδρο, εκεί την γυναίκα, πώς τη λένε, την... Ναι, τη Διαμάντο. Τη Διαμάντο, μπράβο, ναι. Έχουν έρθει και συνάδελφοι κτηνοτρόφοι που έχουν κατέβει τώρα απευθείας από εδώ. Δεν ήρθαν δηλαδή στο Άργος, ενώ ναι. Α, υπάρχουν κάποιοι που ήρθαν από Κορέστια κατευθείαν. Ναι. Και από τις Πρέσπες αυτοί όλοι κατευθείαν έχουν έρθει εδώ πέρα. Μεγάλη κινητοποίηση. Ελπίζουμε να καταλάβουν οι αρμόδιοι. Θωμά, ποιο μήνυμα θέλετε να περάσετε σήμερα? Ποιο μήνυμα θέλετε να φτάσει στο Υπουργείο σήμερα? Το μήνυμα που θέλουμε να φτάσει όχι στο Υπουργείο, στην κυβέρνηση, είναι ότι αυτό είναι μια προειδοποίηση του τι θα ακολουθήσει αν δεν αλλάξουν οι συνθήκες. Τα σύνορα θα κλείσουν τελείως αν δεν αλλάξουν οι συνθήκες. Ναι, γιατί υπήρχαν σήμερα ερωτήσεις εδώ, γιατί επιλέχθηκαν τα σύνορα. Το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Λαζαρίδη. Και δεν επιλέχθηκε μια εφορία, μια κρατική υπηρεσία, μια αντιπεριφέρεια. Δεν ξέρω, η λογική είναι ποια? Η λογική, Χρήστο, ήταν μια από τις δικές μας τις προτάσεις, του δικού μας συλλόγου, να κλείσουμε τα σύνορα. Η λογική είναι ότι όταν κλείνει τα σύνορα, πιέζεται η κυβέρνηση όχι μόνο εγχώρια από τις ομάδες δηλαδή που πιέζουν να ανοίξουν είτε δρόμοι είτε οτιδήποτε, πιέζει και η άλλη χώρα μετά να ανοίξει, γιατί διακόψει τη συγκοινωνία και το εμπόριο και με άλλη χώρα. Είναι διαφορετικά να κλείσουμε την εφορία και να πάρει ο Γενικός Διευθυντής της εφορίας τηλέφωνο στον Υπουργό και να το πει έχουμε τάδε προβλήματα, και είναι διαφορετικά να πάρει ο Πρωθυπουργός μιας άλλης χώρας το Πρωθυπουργό μας και να το πει ανοίξτε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν για την μεγαλύτερη πίεση. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα όταν κλείνουν τα σύνορα στις Σέρες πόσο γρήγορα έχει αποτέλεσμα. Άρα είναι η πιο δυναμική, δηλαδή δεν έχει νόημα να κλείσουμε ας πούμε την Εγνατία, τον κάθετο άξονα στην αερογέφυρα του Άργους, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να κλείσει και να σταλεί δυνατό μήνυμα η κρυσταλλοπηγή. Ακριβώς, και επειδή είπαμε και ότι θα έχουμε διαφορετικές μορφές αγώνων. Υπάρχει όμως περίπτωση εδώ, γιατί θυμάστε τι έχουμε, και έχουμε ανθρώπους που θα πάνε και σε λίγους μήνες, τον άλλο μήνα, πότε είναι η επανάληψη του δικαστηρίου, για την παρακόλληση των συγκοινωνιών. Αυτά πώς τα έχετε λύσει εκεί με την αστυνομία? Δεν το έχουμε λύσει. Α, δεν το έχετε λύσει. Ισχύει ακόμα το ίδιο καθεστώς. Άρα λοιπόν υπάρχει κίνδυνος και σήμερα με τη μία ώρα αυτή να βρεθείτε κατηγορούμενοι? Ναι. Υπάρχει. Μάλιστα. Υπάρχει, και είναι ούτως ή άλλως έτοιμά μας να καταργηθούν τα αγροτοδικεία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και σήμερα ρισκάρετε ουσιαστικά να βρεθείτε εκ νέου για παρακόλληση συγκοινωνιών στα δικαστήρια από αυτή την κινητοποίηση. Κοίταξε Χρήστο, η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι όπως μπορούν τα διόδια που ανήκουν σε ιδιώτες να παρακολούν τη διέλευση οχημάτων και να ζητούν αντίτιμο, έτσι μπορούμε και εμείς να παρακολουθήσουμε τη διεύθυνση. Τη διέλευση οχημάτων. Και να ζητήσετε επίσης αντίτιμο. Ναι, αντίτιμο. Με την έννοια πια όμως, με την έννοια της ικανοποίησης αιτημάτων. Αυτό είναι το αντίτιμο για σας. Τώρα, Θωμά, έχει ξεκινήσει η διαδικασία του κλεισίματος?
Έχει ξεκινήσει, ναι. Πριν λίγο γινόταν οι διαπραγματεύσεις εδώ με την αστυνομία στο πόση ώρα θα κλείσουμε και πώς θα γίνει. Η αστυνομία τι σας έλεγε εκεί? Η αστυνομία, Χρήστο, τώρα μιλάει. Έλεγε να μην κλείσετε. Μας παίρνει ξεχωριστό. Ναι, δεν θέλει κανένας να κλείσουμε. Υπάρχουν ήδη πιέσεις να μην κλείσουμε. Ναι. Αλλά δεν κάνουμε πίσω και η μια ώρα, επαναλαμβάνω, είναι συμβολική, είναι προειδοποίηση στην ουσία. Και αν δεν μας δώσουν. Όχι, μισό λεπτό και αν το καταλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή περνάει κάποιος από τα σύνορα, ναι ή όχι? Όχι. Δεν περνάει. Για μία ώρα. Ναι. Το πρόγραμμα έχει μία ώρα και αποχώρηση ή παραμένετε στο σημείο? Θα δούμε. Α, θα αποφασιστεί. Αν μπορεί μία ώρα να γίνει και κάτι άλλο μετά. Η μία ώρα μπορεί να γίνει ένας μήνας. Λοιπόν, σταματάμε εδώ, Θωμά, και επιστρέφουμε σε σένα και στους άλλους φίλους μας σε περίπου μία ώρα για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει και μετά την ώρα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Και εγώ, Χρήστο, ευχαριστώ. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.